Φίλοι μου, γεια σας. Εδώ είμαστε και πάλι για να φτιάξουμε διάφορες συνταγές. Θα πούμε, φίλοι μου, σήμερα ότι τα υλικά τα οποία θα ετοιμάσουμε τις συνταγές μας είναι μια προσφορά του Alexander the Great Greek Restaurant στο Camden Town στο Λονδίνο, του φίλου μας του Στέλιου, και θα φτιάξουμε διάφορες συνταγές που μπορεί και ο ίδιος να τις φτιάχνει στο εστιατόριο του και να δίνει κάτι ξεχωριστό, με συγχωρείτε, στους πελάτες. Σήμερα θα φτιάξουμε διάφορα πράγματα, φίλοι μου, και θα ξεκινήσω. Εδώ έχουμε πατάτα, την οποία την έχω κόψει σε μικρά κομματάκια και την έχω πλύνει και την έχω στραγγίξει καλά σε έναν τρυπητό. Μπορούμε να βάλουμε και sweet potato, μπορούμε να βάλουμε οτιδήποτε potato root βρίσκουμε στην αγορά. Απλά εγώ βρήκα αυτές τις ωραίες πατάτες, τις πήρα, τις καθάρισα, τις έκοψα, τις έπλυνα, τις έβαλα στο τρυπητό μου, έχουν φύγει όλα τα νερά. Τώρα τι θα κάνουμε? Έχω προθερμάνει το φούρνο μου στους 200 βαθμούς. Και τώρα τι θα κάνουμε? Τώρα θα τοποθετήσουμε τις μισές πατάτες, γιατί θα κάνουμε δύο συνταγές, παιδιά. Τις μισές πατάτες εδώ και τις μισές εδώ. Θα τις κάνουμε με δύο διαφορετικούς τρόπους. Τώρα, ο πρώτος τρόπος. Θα πάρουμε ένα κουτάλι εδώ και θα τοποθετήσουμε αλατάκι. Βλέπετε, αλατάκι, πιπεράκι, λίγη πάπρικα μπορούμε να βάλουμε, βλέπετε, λίγη πάπρικα. Επίσης μπορούμε να ρίξουμε και διάφορα φρέσκα αρωματικά, όπως ρόσμαρι, θυμάρι, φρέσκο βασιλικό. Αυτό, φίλοι μου, είναι στην κρίση τη δική σας, πως θέλετε να γευτείτε το φαγητό το οποίο θα φτιάξετε. Τώρα, εδώ τι έχουμε. Ελπίζω ο φίλος μας ο Στέκιος να του αρέσουν οι συνταγές μας. Τώρα, εδώ θα προσθέσω, εδώ με συγχωρείτε, λίγο ρόσμαρι. Επίσης θα προσθέσω λίγο ελαιόλαδο, απλά για να τις βρέξω, δεν χρειάζεται πάρα πολύ ελαιόλαδο. Βλέπετε, φίλοι μου, έχουμε βάλει μέσα την πάπρικα, το αλατάκι, το πιπεράκι, λίγα φρέσκα αρωματικά. Μπορούμε επίσης να ρίξουμε και λίγα mixed dry herbs, τα οποία κάπου εδώ πρέπει να τα έχω. Να τα, εδώ είναι. Ορίστε, με συγχωρείτε, φίλοι μου. Μπορεί να ρίξω και επίσης λίγα dry herbs, να δώσουμε μια ξεχωριστή μυρωδιά. Δεν χρειάζεται πάρα πολύ, βλέπετε. Αυτό, εδώ πίσω. Τώρα, αυτές είναι οι πατάτες μας, τις οποίες έχουμε μαριναρεί μέσα στο ελαιόλαδο μας και τα διάφορα μας τα λαχανικά. Τώρα, στην άλλη, με τις άλλες πατάτες θα κάνουμε κάτι το διαφορετικό. Τώρα, σε ένα μικρό μίξερ εδώ, εγώ τι θα κάνω? Θα κάνω ένα ωραίο αρωματικό πέστο, dressing, πολύ ωραίο. Τώρα να το δείτε τι εύκολο και ωραίο είναι, φίλοι μου. Τώρα, λοιπόν, μέσα σε ένα μικρό μίξερ, τι μπορούμε να βάλουμε? Λίγο κολιάντρο. Εδώ έχω ένα μικρό κήπο μέσα σε ένα μικρό μπολ. Έχω από όλα τα φρέσκα μου αρωματικά. Βλέπετε, εδώ θα ρίξω λίγο κόριανδρο. Βλέπετε, έτσι, ωραία. Θα ρίξω λίγο ελαιόλαδο. Μπορούμε να ρίξουμε, φίλοι μου, και βασιλικό. Μπορούμε να ρίξουμε οτιδήποτε. Βάλαμε το ελαιόλαδο μας, βάλαμε το κόριανδρο μας. Τώρα θα ρίξουμε λίγο αλατάκι. Βλέπετε, λίγο αλατάκι. Λίγο πιπεράκι, βλέπετε, λίγο πιπεράκι, χρειάζεται πάρα πολύ. Και επίσης, φίλοι μου, μπορούμε να ρίξουμε και ένα σκόρδο μέσα, έτσι για να του δώσουμε μια ξεχωριστή μυρωδιά. Ή επίσης το σκόρδο, φίλοι μου, μπορούμε να τον αρωματίσουμε στο τηγάνι και να το βάλουμε μέσα για να είναι πιο ωραίος και πιο νόστιμος. Εγώ σήμερα θα το βάλω έτσι όπως είναι. Και τώρα είναι στην κρίση τη δική σας, φίλοι μου, αν θέλετε να προσθέσετε καυτερές πιπεριές ή οτιδήποτε άλλο θέλετε εσείς μέσα. Εδώ έχουμε βάλει τον κοριάνδρο μας, θα ρίξω και λίγο μαϊτανό. Λίγο μαϊτανό εδώ. Και επίσης θα ρίξω και λίγο θυμάρι, έτσι, να ρίξω λίγα φύλλα θυμάριου, έτσι. Πολύ ωραία, πάρα πολύ λίγο. Και τώρα, αυτά θα τα πορτοποιήσουμε. Θα δείτε με τι ωραίο τρόπο θα τα φτιάξουμε.
είναι καλό με κάτωμα. Επίσης μπορούμε να βάλουμε και λίγο lime μέσα, γιατί η συνταγή μας σήμερα θα είναι με ψαρικά και έτσι θα πρέπει να το δώσουμε για μια ξεχωριστή μυρωδιά με citrus. Και σήμερα θα βάλω λίγο lime. Μπορούμε να ρίξουμε και lime zest. Τώρα να δούμε πώς θα το κάνουμε. Βλέπετε τι ωραία είναι. Τώρα θα πάρω ένα μικρό τρίφτη και στο μικρό τον τρίφτη θα τρίψω λίγο lime zest μέσα στις φαντάδες μου. Θα κάνουμε κάπως πιο αρωματικές φαντάδες, φίλοι μου, σήμερα. Βλέπετε έτσι ωραία με το lime zest. Δίνει μία ξεχωριστή γεύση, μυρωδιά. Βλέπετε, δεν χρειάζεται πάρα πολύ για να μην το κάνουμε πολύ ξινό. Και τώρα θα ρίξουμε και λίγο lime juice εδώ, δεν χρειάζεται πάρα πολύ, απλά για να πάρουμε την μυρωδιά. Βλέπετε πάρα πολύ, πολύ ωραία. Και τώρα συνεχίζουμε. Θα το ξαναποτοποιήσουμε για να δέσουμε όλα τα υλικά μας. Συγχωρείτε. Θέλουμε την υπομονή, φίλοι μου, στην κουζίνα για να είμαστε πάντα έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε. Συγχωρείτε. Κάπως έχω πρόβλημα εδώ. Ωραία, συγχωρείτε. Τώρα, εδώ τι έχουμε. Εδώ έχουμε κάνει έναν ωραίο πέστο. Ας το πούμε αρωματικό, ωραίο. Βλέπετε πως είναι. Και τώρα, με έναν άλλο κουτάλι, θα πάρω λίγο από αυτό το πέστο και θα το ρίξω μέσα στις πατάτες μου. Βλέπετε, έτσι. Ωραίο, αρωματισμένο. Και βλέπετε, τώρα θα αρωματίσουμε τις πατάτες μας με αυτά όλα τα υλικά τα οποία έχουμε κάνει στο blender μας, στο mixer μας, με συγχωρείτε. Τώρα, αυτό θα το αφήσω στην άκρη και θα φτιάξουμε κάτι άλλο τώρα. Τώρα, θα πάρουμε ένα ταψί και θα βάλουμε μέσα μία oven greaseproof paper. Είναι ειδικό χαρτί για το φούρνο που ψήνουμε διάφορα cakes και διάφορα άλλα πράγματα. Και βλέπετε, εδώ θα πλώσω στο μισό το ταψί, θα πλώσω αυτές τις πατάτες και στο άλλο μισό θα βάλω αυτές τις πατάτες. Θα κάνουμε δύο διαφορετικούς τρόπους και γεύσεις σήμερα με αυτές τις πατάτες, τις οποίες αυτές μπορεί να τις ρίξουμε πάνω από το garnish, πάνω από το φαγητό μας το οποίο θα κάνουμε. Βλέπουμε. Και τώρα, τι κάνουμε. Τώρα το βάζουμε στο φούρνο στους 200 βαθμούς μέχρι να ψηθούν, να καραμελώσουν και να πάρουν αυτό το ωραίο το χρώμα. Εδώ φίλοι μου, έχω τις σαρδίνες μου, τις οποίες τι θα κάνω. Θα αφαιρέσω το κεφάλι και θα τις ανοίξουμε σε φιλέτα. Βλέπετε πως είναι. Έτσι, ωραία. Τις πήρα φρέσκες σήμερα από την αγορά της γειτονιάς μου. Τώρα θα αφαιρέσουμε το κεφάλι, το οποίο δεν μας χρειάζεται. Βλέπετε. Είναι πολύ φτηνό φαγητό, φίλοι μου, να το φτιάξετε, γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε, οι σαρδέλες δεν είναι ακριβόν, με συγχωρείτε, ψάρι. Τώρα τι κάνουμε στο σημείο αυτό. Τώρα παίρνουμε τη σαρδίνα μας και τοποθετούμε το μαχαίρι στη μέση και βλέπουμε να πάρουμε την ακριβή γραμμή για να αφαιρέσουμε το κοκαλάκι από τη μέση. Δεν ξέρω αν το βλέπετε στην οθόνη σας. Απλά εγώ θα πάρω τη σάρκα και θα αφήσω το κόκαλο. Θέλει πάρα πολύ υπομονή, φίλοι μου. Βλέπετε, θα το σκίσουμε έτσι καλά. Βλέπετε, το κόκαλο μας είναι ήδη σχεδόν βγαλμένο. Βλέπετε, το σκίζουμε και από εδώ μέχρι κάτω. Βλέπετε, έτσι. Και με ένα μαχαιράκι σιγά σιγά το ανοίγουμε. Αφαιράμε το κόκαλο. Εδώ, φίλοι μου, βλέπετε πως είναι. Αφαιράμε το κόκαλο έτσι με αυτές τις κινήσεις που κάνουμε με το μαχαίρι μου. Και στο τέλος το κόβω εδώ. Κόβουμε τις άκριες αυτές τις οποίες δεν τις χρειαζόμαστε. Βλέπετε, και έτσι έχουμε, φίλοι μου, έναν ωραίο φιλέτο σαρδέλας. Τώρα θα πάρουμε πια να τα τοποθετήσω μέσα για να συνεχίσουμε. Τώρα, τι κάνουμε. Θα τοποθετήσω τις σαρδέλες μου μέσα στο πιάτο εδώ. Θα κάνω και τις υπόλοιπες. Βλέπετε, έτσι ωραία.
Όταν μάθετε τον τρόπο φύλου, μπορείτε να το κάνετε με πολύ γρήγορες κινήσεις. Όμως η σαρδέλα είναι πολύ ιδιαίτερη, δεν χρειάζεται πάρα πολύ να την πιέζουμε γι' αυτό, γιατί γιώνει, είναι πολύ, πολύ ευαίσθητη. Βέβαια, εδώ αφαιρούμε, είπαμε, όλα τα κόκκαλα και τους δίνουμε και ένα ωραίο σχήμα. Βλέπετε τι ωραία γίνει. Τώρα, και αυτή είναι η έτοιμη. Θα πάμε στην επόμενη, να την ανοίξουμε μέχρι κάτω. Βλέπετε, πολύ ωραία. Και με το χέρι σας μπορείτε να το κάνετε, φίλε μου, απλά θέλει λίγη υπομονή. Τώρα, θα κάνω και αυτές τις δύο, τις οποίες μου έχουν απομείνει. Και φίλοι μου, θα φτιάξουμε σήμερα σαν ουζομεζέδες, μπορεί να το πούμε και σαν μικρό γέρμα ή έναν ωραίο starter. Φτιάξουμε διάφορα πράγματα, φίλοι μου. Βλέπετε, θα ανοίξω όλες μου τις σαρδέλες με αυτόν τον τρόπο και θα αφαιρέσω το τυραχοκοκκαλιά που λέμε, το σπόντινο από μέσα, το κοκκαλάκια, βλέπετε, έτσι, ωραία. Βγαίνει από μόνο του. Τις πήρα φρέσκες σήμερα, βλέπετε. Τώρα με αυτόν έχουμε τελειώσει. Θα το πάρω στην αρμή. Κλείνω τα χέρια μου, με συγχωρείτε. Κλείνω τα χέρια μου. Και τώρα, τι θα κάνουμε. Τώρα σε ένα τηγάνι, τι θα κάνουμε. Θα ρίξουμε λίγο ελαιόλαδο με αυτόν τον τρόπο. Δεν χρειάζεται πάρα πολύ. Και μετά, όταν θα ζεσταθεί και θα ρίξουμε μέσα τις σαρδέλες μας, θα βάλουμε και λίγο βούτυρο. Για να δώσουμε αυτά ξεχωριστή μυρωδιά. Τώρα, εδώ έχουμε τις σαρδέλες μας. Δεν προσθέτουμε καθόλου αλάτι, γιατί οι σαρδέλες μας πάντα, φίλοι μου, είναι πάρα μα πάρα πολύ αλμυρές. Τώρα, εδώ τι έχουμε. Εδώ έχω αλεύρι. Το οποίο τι θα κάνω. Θα ρίξω λίγη μουστάρδα. Μπορεί να είναι Coleman's, μπορεί να είναι Dijon, οτιδήποτε, αλλά προτιμούμε τις powder. Θα βάλω λίγη Coleman's μέσα, έτσι όπως βλέπετε, λίγη μουστάρδα. Επίσης εδώ έχω Black Onion Seeds. Αυτό δεν έχει ανάψει. Εδώ έχω Black Onion Seeds, τα οποία θα τα ρίξω και αυτά μέσα, να δείτε φίλοι μου τι ωραία πράγματα θα φτιάξουμε σήμερα. Επίσης εδώ έχω λίγο θυμάρι. Θα βάλω και λίγο θυμάρι μέσα να αρωματίσω το αλεύρι μου. Βλέπετε, λίγο θυμάρι μέσα, θα αρωματίσω το αλεύρι μου, αυτόν τον τρόπο. Οτιδήποτε αρωματικά, φίλοι μου, μπορούμε να ρίξουμε. Τώρα, σε αυτό το σημείο θα ρίξω και λίγο πιπέρι μαύρο, όχι αλάτι είπαμε, λίγο πιπέρι μαύρο. Βλέπετε, και θα ανακατέψω το αλεύρι μου, με αυτόν τον τρόπο, ώστε όλα τα υλικά τα οποία έχω προσθέσει στο αλεύρι μου, έχω μαρινάρι που λέμε το αλεύρι μου για να ψήσω τις, τις σαρδέλες μου, βλέπετε. Και θα πηγαίνουμε στάδιο-στάδιο για να φτιάξουμε διάφορα πράγματα, φίλοι μου. Αυτό το είδαμε. Τώρα σε έναν άλλο τηγάνι, και θα κάνουμε σε έναν άλλο τηγάνι. Θα το βάλουμε πάνω, να βράζει σιγά-σιγά. Αυτό το πέστο το οποίο έχω κάνει προηγουμένως, θα μπορώ να το ρίξω μέσα σε αυτόν το δοχείο και να κάνω ντρες τα ψάρια μου, τις σαλάτες μου. Ένα λεπτό, με συγχωρείτε παρακαλώ, να το ρίξω μέσα για να... Ωραία. Και θα κρατήσω, φίλοι μου, θα κρατήσω τις μυρωδιές που είναι εδώ, γιατί θα φτιάξω κάτι πολύ ξεχωριστό τώρα. Τώρα, εδώ έχουμε το λίγο μπέστο το οποίο κάναμε, να αφήνουμε λίγο μέσα και τι θα πάρω. Τώρα θα πάρω λίγες φέτες ψωμί, να δείτε πώς θα το κάνουμε. Θα πάρω λίγες φέτες από ψωμί. Εδώ είμαστε, φίλοι μου. Θα πάρω εδώ. Πολύ ωραία. Βλέπετε, φίλοι μου, έχουμε δημιουργήσει ένα ωραίο πέστο για τις σαλάτες μας. Θα το τοποθετήσω εκεί για να προχωρήσω να φτιάξουμε την άλλη μας συνταγή. Τώρα, εδώ έχουμε ψωμί. Θα αφαιρέσω την άκρη, γιατί θέλουμε μόνο το άσπρο μέρος να δημιουργήσουμε. Βλέπετε, θα αφαιρέσω το έξω μέρος που είναι το σκληρό. Μπορεί να πάρετε κυπριακό ψωμί, μπορεί να πάρετε loaf bread, μπορεί να πάρετε οτιδήποτε θέλετε, φίλοι μου, και french bread και παγκέτες, οτιδήποτε. Αυτά δεν τα πετάμε, να θέλουμε τα ρίχνουμε στο φούρνο και τα κάνουμε έτσι τραγανά και τα τρώμε. Τώρα, εδώ, τι κάνω. Θα κόψω σε μικρά κομματάκια το ψωμί μου, για να βοηθήσω και το blender μου να τα πορτοποιήσει έτσι ωραία.
Εδώ έχουμε λίγο ψωμί, το οποίο θα το ρίξω μέσα στο blender μου, βλέπετε. Θα δούμε πόσο θα μας πάρει. Αν δεν μας πάρει όλο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα ετοιμάσουμε και άλλες συνταγές πιο μετά. Εντάξει, αυτό θα το αφήσω στην άκρη, κάπως εδώ. Θα ρίξω λίγο εδώ. Και τώρα, τι κάνουμε σε αυτό το σημείο. Μπορούμε επίσης ξανά να ρίξουμε λίγο σκόρδο. Πολύ λίγο, έτσι για τη μυρωδιά. Βλέπετε. Και τώρα τι θα κάνουμε. Θα το ποτίσω με αυτόν το σος το οποίο έχω κάνει προηγουμένως. Θα το δώσω μία γεύση και μία νοστιμία. Λίγο, πάρα πολύ λίγο. Βλέπετε. Έχουμε όλα τα αρωματικά μέσα και όλες τις γεύσεις. Τώρα, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τα πορτοποιήσω όλα τα υλικά μου μαζί ξανά και να φτιάξω μία ωραία αρωματική καρδίρα. Τώρα πρέπει να το δείτε πώς. Τώρα είναι οι ορμές που θα δημιουργήσουμε σήμερα. Έχουμε όλες τις ουσίες και όλες τις ορμές μέσα στο blender μας που θα μας δώσουν όλη την νοστιμία και την γεύση αυτής της αρωματικής καρδίρας που κάνουμε. Και βλέπετε φίλοι μου, πολύ απλά και πολύ ωραία. Φτιάξαμε μία ωραία αρωματισμένη καρδίρα με τα διάφορα fresh herbs τα οποία έχουμε κάνει στο blender μας. Εδώ, τώρα, σε έναν τηγάνι. Στο μικρό τηγάνι, πίσω, έχω τοποθετήσει λίγο λάδι. Εδώ έχω τριμμένο χαλούμι, το οποίο θα το τσιγαρίσω μέσα στο τηγάνι μου, γιατί θέλω να κάνω διάφορα crispy flakes με χαλούμι να βάλω μέσα στην πολέντα, την οποία θα σερβίρω πάνω τις σαρδίνες μου. Φίλοι μου, κάνετε λίγη υπομονή και έχουμε να δείξουμε πάρα πολλά πράγματα σήμερα. Σήμερα, εδώ τώρα τι έχουμε. Θα ρίξουμε την αρωματική μας καρδίρα μέσα. Βλέπετε, να βάλουμε έτσι να μην τα κάνουμε. Ωραία. Και επίσης εδώ έχω mix seeds, φίλοι μου. Είναι αυτά τα σπόρια. Mix seeds. Είναι pine nuts. Βλέπετε, και θα ρίξουμε και λίγα από αυτά μέσα να καραμελωθούν όλα μαζί. Δεν θα τα κάψουμε, απλώς θα τους δώσουμε μία γκρούστα, μία ωραία γκρούστα. Βλέπετε, με ένα ξύλινο ωραίο κουτάλι. Θα μεγατώνουμε συνεχώς, γιατί υπάρχει και η υγρότητα μέσα με το πέστο το οποίο έχουμε βάλει. Και τώρα να δείτε, φίλοι μου, τι ωραία γεύση θα δημιουργήσουμε. Βλέπετε. Τώρα θα το αφήσουμε σιγά σιγά να ψηθεί, να πάρει έτσι μία γκρούστα. Τώρα, θα ρίξω και μια ματιά στις πατάτες μου. Πολύ ωραία, ξεκινούν ήδη και παίρνουν χρώμα. Εδώ στο άλλο κουτιγάνι είδαμε, θα ρίξω λίγο χαλούμι. Θα το ρίξω όλο. Και επίσης θα βάλω λίγο τιμάρι, το οποίο είναι πολύ ωραία μυρωδιά μέσα στο χαλούμι. Λίγο τιμάρι. Βλέπετε. Αν θέλετε προεκτικά, ό,τι θέλετε, παραβάλλετε και λίγο σκόρδο, αλλά επειδή έχουμε προσθέσει σκόρδο μέσα στα υπόλοιπα παστά. Γενικά, δεν θα χρειάζεται. Βλέπετε, φίλοι μου, ξεκίνησε η τώρα και παίρνει κάποιον χρώμα. Βλέπετε, το χαλούμι μας. Θα το ανοίξουμε έτσι ωραία. Θα ανοίξει να καραμελώσει. Γιατί το θέλουμε να είναι ωραίο, αρωματισμένο, το οποίο θα το ρίξουμε μέσα στην μπολέτα μας, φίλοι μου. Θα φτιάξω μια ωραία αρωματισμένη μπολέτα με χαλούμι και διάφορα άλλα υλικά σήμερα. Απλά θα προετοιμάσω τώρα όλα μου τα υλικά να είναι όλα έτοιμα για να πάμε στον τρόπο παρασκευής τους σε λίγο. Βλέπουμε εδώ, χαλούμι μας σιγαρίζεται. Μπορούμε να ρίξουμε και εδώ το χαλούμι, αλλά επειδή θα φτιάξουμε διάφορες συνταγές, φίλοι μου, σήμερα θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Βλέπετε, εδώ ψήνεται η καρδίρα μας, ενώ το χαλούμι μας, βλέπουμε, ξεκινίζει και ψήνεται, παίρνει αυτή την κρούστα. Μπορεί να βάλετε οτιδήποτε τυριά, με συγχωρείτε, μέσα στην πολέτα σας, μπορεί να είναι κρεμώδης τυριά, μπορεί να είναι ξηρά ή οτιδήποτε. Βλέπετε, εδώ το χαλούμι μας τώρα με το θυμάρι το οποίο έχουμε ρίξει μέσα, μας έχουν δώσει μία πολύ ωραία μυρωδιά. Βλέπετε, θέλουμε συνέχεια να κάνουμε αυτό το χαλούμι μου. Δεν χρειάζεται να μας αρπάξει το χαλούμι μας, γιατί μετά θα αλλάξει και η γεύση και δεν θα είναι και σωστά ψημένο. Βλέπετε, εδώ το χαλούμι μας ψήνεται. Θα είναι έτοιμο σε πολύ λίγο. Και τώρα, με την καπίρα μας.
Βλέπετε, τώρα ξεκίνησε η καμπύρα μας και σύνδεται. Πολύ ωραία, έτσι. Θέλουμε μεγάλο τηγάνι για να την ανοίξουμε, να ψηθεί. Έτσι, ωραία. Πολύ ωραία. Και τώρα, ίσως στο χαλούμι μας. Και βλέπουμε το χαλούμι μας εδώ ότι σχεδόν είναι έτοιμο. Θα φτιάξουμε πολύ ωραία πράγματα αυτή μου σήμερα. Πολύ ωραία. Και στο ίδιο τηγάνι θα φτιάξουμε διάφορα άλλα πράγματα. Φίλοι μου, δεν χρειάζεται να αλλάζουμε συσκευές και τηγάνια, γιατί όπως ξέρουμε θα βάλουμε όλες τις μυρωδιές στη συνταγή μας. Όταν θα φτιάξετε μία συνταγή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο τηγάνι, δεν χρειάζεται να... Βλέπετε, εγώ έχω τοποθετήσει εδώ το χαλούμι μου σε ένα πιάτο, θα το αφήσω στην άκρη να κρυώσει. Θα μιλώσω εδώ και εδώ και τώρα. Τώρα με ένα χαρτί θα σκουπίσω λίγο το τηγάνι μου, απλά να φύγουν αυτά τα ξεραμένα τα χαλούμια τα οποία τα κομματάκια έχουν μείνει ένα στο τηγάνι μου. Θα πίσω λίγο λάδι, λίγη μυρωδιά μέσα και πίσω εδώ πάλι για να δούμε πώς πάει η αρωματική μας η breadcrumb. Βλέπετε φίλοι μου, νιώθω όλες τις μυρωδιές που είναι μέσα στο τηγάνι, με αυτά όλα τα φρέσκα αρωματικά τα οποία έχουμε πορτοποιήσει στο blender μας και έχουμε βάλει και τα seeds μας μέσα να καραμελωθούν, με συγχωρείτε, έτσι ωραία μαζί. Και τώρα, εδώ τι έχω. Εδώ έχω 4 φλιτζάνια ζωμό, ο οποίος ζωμός έχω ρίξει μέσα νερό, αλάτι, πιπέρι, μπορεί να ρίξετε λίγη δάφνη, λίγα φρέσκα αρωματικά, σκόρδο και τώρα θα το βάλω πάνω να βράζει για να ξεκινήσω να κάνω την μπολέτα μου. Θα κάνουμε ένα προς ένα φιλί μου να τα ετοιμάσουμε και μετά θα πάμε στο τέλειωμά μας. Εδώ η καμπύρα μας σχεδόν είναι έτοιμη. Θα την τοποθετήσουμε εδώ. Αυτό θα το πάρω από εδώ, να το χρειάζομαι. Ωραία. Τώρα, έχουμε εδώ το αλεύρι μας, το οποίο έχουμε να αρωματίσει. Εδώ έχουμε το χαρτούρι μας, βλέπετε φίλοι μου. Χρειάζεται κάποια προετοιμασία και κάποια προεργασία στην κουζίνα για να φτιάχνουμε ωραία πράγματα. Και τώρα, η καμπύρα μας εδώ βλέπω, ξεκίνησε και παίρνει το χρώμα της. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Υπομονή φίλοι μου, βλέπετε τι ωραία χρώματα και μυρωδιές έχουμε δημιουργήσει σήμερα εδώ. Εδώ έχουμε τις σαρδέλες μας, τις οποίες θα περάσουμε από το αλεύρι, το αρωματισμένο αλεύρι και θα το ψήσουμε στο τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο, και λίγο βούτυρο. Και μετά θα φτιάξουμε, και μετά θα φτιάξουμε και την γαρνιτούρα την οποία θα βάλουμε από πάνω και θα δούμε και παρόμοιες συνταγές οι οποίες γίνονται με αυτόν τον τρόπο. Ο φίλος μας ο Στέλιος πιστεύω όταν θα φτιάξει αυτές τις συνταγές θα έχει περισσότερη δουλειά και θα δώσει στους πελάτες του κάτι το διαφορετικό. Τώρα, εδώ έχουμε το νερό μας το οποίο βράζει, εδώ έχουμε ένα ποτήρι μπολέτα και 4 ποτήρια ζωμών ή νερό για να κάνουμε την μπολέτα μας. Τώρα, στο άλλο μας σημείο τι θα κάνουμε. Τώρα, η αρωματική μου, η breadcrumb έχει τελειώσει. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το βλέπετε τώρα στην οθόνη σας. Βλέπετε, έχει πάρει μια ωραία γκρούστα και ένα ωραίο χρώμα. Βλέπετε. Πολύ ωραία. Βλέπετε, θα την βάζουμε εκεί τώρα να κρυώσει. Πολύ ωραία. Και τώρα, θα μαζέψουμε αυτόν από εδώ. Και φίλοι μου, συνεχίζουμε. Τώρα, εδώ είπαμε, έχουμε το ζωμό μας. Το οποίο, τώρα θα ξεκινήσουμε να κάνουμε την πολέντα μας. Για να την βάλω στο ψυγείο να σφίξει, θα την βάλω σε αυτό το δοχείο και τι θα κάνουμε μετά φίλοι μου. Μετά, όταν ετοιμαστεί η πολέντα και θα ρίξουμε όλα μας τα υλικά μέσα και θα την ετοιμάσουμε, θα την βάλουμε σε αυτή τη φόρμα και θα την βάλουμε στο ψυγείο ή στην κατάψυξη για μισή ώρα για να σφίξει. Μετά, θα την αναποδογυρίσουμε, θα την βγάλουμε σε ένα πιάτο και θα κόψουμε λεπτές φέτες, τις οποίες θα τις κάνουμε πάνω στον γκριλ για να βάλουμε πάνω έτσι ωραία τις σαρδέλες μας με τα διάφορα, με τις διάφορες σάλτσες τις οποίες θα φτιάξουμε σε λίγο. Τώρα, εδώ βλέπω το νερό μου έχει ξεκινήσει σιγά σιγά να
ετοιμάζεται. Εδώ έχουμε την πολέμπτα μας, την οποία θα τη ρίξω μέσα σιγά σιγά. Βλέπετε, για να μην μας κάνει βόλους και να ανοίξει έτσι ωραία, όμορφα. Βλέπετε, βλέπουμε και τα δύο τα χέρια. Με το ένα ρίχνουμε, με το άλλο ανεκατώνουμε. Είναι σαν το ρολόι, φίλοι μου. Βλέπετε, είναι, φτάνει να πάρετε τη μέθοδο και τον τρόπο με τον οποίο μαγειρεύουμε. Και εύκολους τρόπους χρειαζόμαστε στην κουζίνα, γιατί είναι μια δουλειά την οποία την κάνουμε κάθε μέρα και πάντα βρίσκουμε τρόπους να την κάνουμε πιο εύκολη τη ζωή μας, μαγειρεύοντας για φίλους, για μας, για τα παιδιά. Και επίσης μπορώ να πω, φίλοι μου, ότι σύντομα θα ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε, με συγχωρείτε, και ωραίες συνταγές για παιδιά, εποχιακές συνταγές, τις οποίες πιστεύω τα παιδιά θα τη λατρέψουν. Τώρα, σε αυτό το τηγάνι, εδώ θα το μετακινήσω αυτό, θα το βάλω, με συγχωρείτε, εδώ. Και τώρα, σε αυτό το τηγάνι τι θα κάνω. Τώρα, θα φτιάξω τη γέμιση, την οποία θα βάλω μέσα στην πολέτα μου. Τώρα, εδώ στην πολέτα μου, είπαμε, έχουμε ρίξει 4 ποτήρια ζωμών ή νερό με αλάτι και ένα ποτήρι πολέτα. Το αφήνουμε σιγά σιγά να ψηθεί, θα το περιμένω τώρα να βράσει λιγάκι, να το ρίξω να μετιά, να το νεκατώσω και μετά θα το αφήσω σιγά σιγά να ψηθεί. Τώρα, σε αυτό το τηγάνι θα ρίξω λίγο ελαιόλαδο. Και τώρα, εδώ έχουμε φρέσκα κρεμμυδάκια, τα οποία θα χρησιμοποιήσω μόνο το άσπρο μέρος. Και το πράσινο θα το χρησιμοποιήσω μετά στη σάλτσα που την άλλη την οποία θα φτιάξω για τη συνταγή μου. Βλέπετε, θα πάρω μόνο το άσπρο μέρος. Πολύ ωραία. Εδώ είμαστε. Βλέπω τώρα η πολέντα μου ξεκίνησε να βράζει καλά. Τη χαμηλώνω, βλέπετε, και την ανακατώνω. Θα κοιτάξουμε τις γεύσεις της μετά όταν θα είναι έτοιμη να τελειώσει. Επίσης, θα ρίξουμε λίγο βούτυρο μέσα για να τις δώσουμε το glaze, βλέπετε. Ρίξουμε και λίγο βούτυρο μέσα, βλέπετε, πολύ ωραία. Και λίγο βούτυρο, το ανακατεύουμε. Πολύ ωραία να γιώσει το βούτυρο. Και τώρα τι κάνουμε σε αυτό το σημείο, φίλοι. Σε αυτό το σημείο, εδώ το τηγάνι μου έχει βράσει, αυτό το έχω χαμηλώσει και θα το κλείσω έτσι λίγο από πάνω, να κρατήσει λίγο τη στήμη του, να ψηθεί πιο εύκολο. Να πάρω ένα κουτάλι εδώ, θα το τοποθετήσω μέσα τα υπόλοιπα μου τα σκεύη, βλέπετε. Και εδώ στο τηγάνι μου έχω τοποθετήσει λάδι, τώρα θα ρίξω λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι, βλέπετε. Πολύ ωραία. Θα μπαίνουμε το άσπρο το μέρος τώρα και να φτιάξουμε κάτι διαφορετικό. Αυτό είναι το κρεμμύδι το οποίο θα ρίξουμε μέσα στη συνταγή μας. Τι θα κάνουμε τώρα, εδώ το τηγάνι μας έχει ζεσταθεί. Τι θα κάνουμε, θα ρίξω μέσα το φρέσκο το κρεμμυδάκι. Βλέπετε, κατά προτίμηση μπορούμε να ρίξουμε και λίγο σκόρδο. Έτσι, λίγο σκόρδο. Αν θέλουμε, φίλοι μου, αν δεν θέλουμε το σκόρδο, δεν είναι προαιρετικός. Αν θέλουμε, τον προσθέτουμε. Αν θέλουμε, δεν τον προσθέτουμε. Τώρα, εδώ έχω προσθέσει το φρέσκο μου το κρεμμυδάκι, το οποίο δεν θέλει πάρα πολύ ψήμα. Βλέπετε, επειδή το τηγάνι μου ήταν αρκετά ζεστό, θα το τραβήξω πίσω από τη φωτιά. Έτσι σιγά σιγά. Εδώ, έχουμε την πολέτα μας, την οποία βλέπουμε άρχισε να δένει. Όμως θέλει περίπου 10 λεπτά, να την αφήσουμε σιγά σιγά έτσι να τραβήξει, να ψηθεί. Πολύ ωραία. Και τώρα, εδώ στο τηγάνι μου, τι θα ρίξω. Πίσω το τηγάνι μου στην φωτιά. Και εδώ έχω chop τομάτος, τις οποίες βρίσκουμε στην αγορά. Μπορούμε να τις ανοίξουμε, με συγχωρείτε, να τις ανοίξουμε με ένα κλειδί. Να κοιτάξουμε ένα κλειδί να δούμε. Φίλοι μου, θα πάμε για ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε ίσως σε 10 λεπτά για να τελειώσουμε τη συνταγή μας. Με συγχωρείτε για την διακοπή, αλλά έχω να κάνω κάτι άλλο προς το παρόν μέχρι να ετοιμαστούν και αυτά τα υλικά, ούτως ώστε να κάνουμε το χρόνο μας το ίδιο για να τελειώνει η συνταγή μας σωστά. Θα δούμε τις πατάτες μας, τις οποίες βλέπετε, φίλοι μου, έχω ξεκινήσει να
καραμελώνουν και να βγάζουν όλες τις μυρωδιές. Μέχρι σώτου, ετοιμαστούν οι πατάτες μου στο φούρνο και η πολέντα μου, θα πάμε για ένα μικρό διάλειμμα και θα γυρίσουμε πίσω να συνεχίσουμε τη συνταγή μας. Θα τα πούμε σε λίγο. Γεια σας.